Η υπηρεσία μας έχει προβληματιστεί αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με περιστατικά τα οποία είχαν εκδηλωθεί, περιστατικά παράνομης διακίνησης μεταναστών παύλα προσφύγων, τα οποία είχαν εκδηλωθεί στα νότια παράλια της Χίου σε συγκεκριμένες περιοχές και είχαμε ανακαλύψει ότι εμπλέκονταν σε αυτά πολυτελή θελαμιγά. Στα πλαίσια αυτά και των πληροφοριών που σιγά σιγά αρχίσαμε και συλλέγαμε και με αφορμή το περιστατικό που εκδηλώθηκε στις 10 Αυγούστου στον Εμποριό, από όπου ξέραμε ότι κάποια άτομα είχαν διαφύγει της σύλληψης, κινητοποιήθηκε μια ομάδα του Λιμεναρχείου, η οποία ανακάλυψε 8 από τα άτομα που είχαν διαφύγει από τον Εμποριό στο λιμάνι, τα οποία προσπάθησαν να φύγουν έχοντας ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πέραν τούτου όμως δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορούν να ταξιδέψουν. Και από εκεί και πέρα εξαντλήθηκε το κουβάρι. Ανακαλύψαμε μια οικία στη Χίο, στο κέντρο της Χίου, όπου εκεί πέρα την είχε μισθωμένη κάποιος Παλαιστίνιος, ο οποίος είχε εισέλθει στο νησί το 18, νομίζω το Νοέμβριο ήταν. Και ανακαλύψαμε ότι αυτός είχε κάποιες συνδέσεις με κυκλώματα στην απέναντι πλευρά, όπου με πολυτέλη θελαμιγά διακινούσαν σημαντικό αριθμό μεταναστών προς τα παράλια της Ελλάδας και με τα ίδια σκάφη αποχωρούσαν. Συνελήφθη το συγκεκριμένο άτομο, γίνανε αρκετές προσαγωγές στην υπηρεσία για να μπορέσουμε να δέσουμε την υπόθεση. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μετά τη σύλληψη και προφυλακίστηκε κιόλας ο Παλαιστίνιος αυτός 24 χρονών, το πιο έτσι θεαματικό στην υπόθεση είναι, και αφού είχαμε συλλέξει αρκετές πληροφορίες και για το κύκλωμα που είχαμε στην απέναντι πλευρά, είναι ότι 2 μέρες μετά από αυτό το περιστατικό στην υπηρεσία μας προσήλθε για εξυπηρέσει η δική του υπόθεση ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος από τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε κινητοποιηθεί η υπηρεσία και είχαμε με πρωτοβουλία μας είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης γιατί συμμετείχε ξανά σε παρόμοια υπόθεση. Εκείνο το οποίο φάνηκε όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία να ανακαλύψουμε τι ακριβώς είχε γίνει και πέρυσι το Σεπτέμβριο, που ήταν σοβαρό το περιστατικό, είδαμε ότι ο συγκεκριμένος Τούρκος υπήκος συνδέεται με τον Παλαιστίνιο και με το κύκλωμα το οποίο έχουμε ανακαλύψει στην απέναντι πλευρά. Και αυτό εντάξει, ήταν εκείνο το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας είχαν προβληματίσει τα περιστατικά που βγαίνανε στην νότια ακτογραμμή της Χίου. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες οι οποίες θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα περαιτέρω. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα πώς θα εκδηλωθούν και τα υπόλοιπα περιστατικά νότια, αν θα έχουμε κάτι, για να δούμε δηλαδή αν έχει πάρθει και το μήνυμα εκεί που έπρεπε να πάρθει. Η ηλικία του Παλαιστίνιου. Ο Παλαιστίνιος είναι 24 χρονών, έχει προφυλακιστεί ήδη. Και ο Τούρκος 33, ο οποίος επίσης έχει μεταφερθεί στις φυλακές. Με κάποιους πρόχειρους πολιτισμούς, ξέρουμε περίπου σε πόσα περιστατικά εμπλέκεται. Σίγουρα σε 3 και διερευνάται και ένα τέταρτο περιστατικό. Ήταν τα 4 περιστατικά που είχαμε, είχαν εκδηλωθεί ίδιο ακριβώς modus operandi. Και από τα οποία είχαμε μαζέψει όλα τα στοιχεία για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σιγά σιγά μετά τη σύλληψη του Παλαιστίνιου στα περαιτέρω βήματα.